Μάλιστα. Χαίρετε. Χαίρετε. Πες στον κόσμο ότι σήμερα το βίντεο Πες του. Σήμερα, 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 ναι. <laughs> γιατί άλλες φορές μας έδινες ότι βίντεο από την προηγούμενη. Ναι, είναι σημερινό. Α, α. και γιατί? Ε, γιατί λείπω. Α, λείπεις, μάλιστα. Πώς είσαι? Καλά είμαι εσύ. Είμαι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Λέω να σου πω, παρακολουθούσα τώρα το πρωί να έχει παρακολουθήσει την υπόθεση τη Άντζελα Δημητρίου και τη κόρη τη. Και Όχι. του γαμπρο τη, έχασε. <laughs> Δεν τα ξέρω καλά τα πράγματα. <laughs> αλλά από ό,τι κατάλαβα, δούλευε η κόρη τη και ο γαμπρό τη για αυτήν. Mm -hmm. Πήγαν ένα ταξίδι στην Αμερική και εκεί τα σπάσαν. Τα σπάσα. <laughs> Τσακώθηκε η μάνα με την κόρη, με τον γαμπρό και επέστρεψαν πίσω στην Ελλάδα, πήγαν και συναυλίε κόρη. Ναι. Και αποφάσισε η Άντζελα Δημητρίου ότι δεν θα δουλεύω για αυτήν πλέον η κόρη τη και ο γαμπρό Και γίνεται χαμό. Και βλέπα προλίγου ένα απόσπασμα που ήταν καλεσμένο στη ΦΕΙ ένα πρώην σύντροφο τη Άντζελα Δημητρίου που ήταν 15 χρόνια μαζί τη, ένα. Ένας, ένας κυ, που είναι σε Ιάν το επίθετο του. Είναι αρμενική καταγωγή, ο οποίο υποστηρίζει τα παιδιά. Και Bye. έλεγε την Άντζελα ότι η Άντζελα δεν πρέπει να έχει κάποιον να την ελέγχει γιατί θα χαλάσει τα οικονομικά τη κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά. <laughs> και λέει, είπε η Άντζελα ότι δεν το γνωρίζει αυτόν τον κύριο. Του λέει τι εννοεί. Έστω ε, το μαγαζί μου τραγουδάει, είπε να μην με αφήσουν να μπω μέσα. Κατάλαβε τώρα. Δηλαδή, Κατάλαβα. <laughs> πρώην σύντροφο τη, που ήταν και ατζέντη τη σε κάποια φάση και διαχειρίζεται τον και τα λεφτά τη. Τώρα έχει κάνει κόμμα με την κόρη και το γαμπρό τη εναντίον του Άντζουλα Δημητρίου. Και λέει: Υπάρχουν yes. φοβερά πράγματα. Θα φάει τα λεφτά τη. Και, λέει... λένε ότι δεν ξοδεύει πολλά χρήματα. Εγώ μια φορά λέει: Μια φορά ήμουν μάρτυρα. Είμαστε στην Αυστραλία, είμαστε στο Queensland και μπήκε σε ένα μαγαζίνι, Έντζουλα, και μου λέει κλείς το μαγαζί και ψώνει σε 14.000 δολάρια ρούχα. Τώρα μιλάμε για μια γυναίκα που έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά στη ζωή και του λέει, Φεϊ, καλά του λέει, θα μου πει ο άλλο πώ θα ξοδέψω όλα αυτά μου. Και του λέει, Και στο κάτω-κάτω η γυναίκα μπορεί να θέλει τα φάει όλα και να μην αφήσει τίποτα. Αυτό σα και. Δεν ξέρω ταυτίστηκα. Δηλαδή, πραγματικά. Μάλιστα. <laughs> 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 δηλαδή. Σύριουσλη τώρα. Ο πρώην σύντροφο. Σε συνεργασία με τα παιδιά, γιατί έχουμε κάνει στο κανάλι πολλά βίντεο για το ξυκάνι, λίγα, παιδιά. Τα οποία ε, προκαλούν, ε, είναι ελεγκτικά ως προς τους γονείς Και θέλουν να ελέγξουν τη ζωή των γονέων. Δεν ξέρω, ναι, να ταξίζει αυτά τα, τα, τα νέα τη επικαιρότητα. Ναι, το παρακολουθούσα τώρα και τον έβλεπα αυτόν τον τύπο και λέω, Σκέψου, τώρα έκανα και εγώ συναρτήσεις. Να <Συναρτήρισαν>. έρθει ένα στο παρελθόν. <Συναρτήρισαν> έκανε και εσύ συνδέσει. <Συναρτήρισαν> Πολύ πλάκαρε. Ήταν, ήταν πρώην σύντροφο. Είχαν σχέση, είχαν συνεργασία, αποχώρησαν, είχε χρόνο πολλά. Και ήρθε τώρα στο προσκήνιο να σώσει την Άντζελα. Και, να σώσει το... Και του λέει η καλά, εσύ αγαπά την κόρη τη Άντζελα περισσότερο από την ίδια την Άντζελα. Παίζε εσύ. Ναι. Δεν Δε. Δε ξέρω τα. Αυτά... Σου λέω αυτά που έχω δει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω την υπόθεση καλά-καλά. Και λέει αυτό, έδωσε συνέντευξη πληρωμένη. Ενώ εξαι, εννοείται ότι άμα τραγουδάει κάποιο σε ένα σχήμα, πληρώνει ο επιχειρηματία για να δοθεί συνέντευξη, να γίνει δημοσιότητα του σχήμα. Δεν σα πω και για πρώτη φορά. Α, καλά. Δηλαδή, αυτά που λέμε στο κανάλι μα συμβαίνουν και στην πραγματική ζωή. Και στι ζωέ δημοσίων, διασύμων. Εννοείται. Και αυτή είναι, νομίζω, δύσκολα, γιατί επειδή έχουν να διαχειριστούν και τη, και τη δημοφιλία τους και τα χρήματα τους και όλους αυτούς που τους προσεγγίζουν, όχι γιατί είναι άνθρωποι που θέλουν... Ε, και θέλει. κατηγορεί τώρα αυτός ότι οι νυν συνεργάτες της Άντζελας το μισθό τους θέλουν να παίρνουν. Ενώ εκείνος τι θέλει να παίρνει. Ε, προφανώς έχει χάσει το μισθό με παίρνει ο άνθρωπος και είναι αγωνιά. <laughs> Μάλιστα. Αυτά και ενώ εγώ χθε είχα κάνει ένα βίντεο που ήμουν εναντίον του κουτσομπολιού και έλεγα ότι οι μικροί άνθρωποι σχολιάζουν άλλους ανθρώπους, οι μεσαίοι άνθρωποι γεγονότα και οι μεγάλοι άνθρωποι ιδέες. Ας μιλήσουμε λίγο. <laughs> <laughs> ναι, πραγματικά δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, disclaimer, δεν γνωρίζω πραγματικά τι συνέβη και σε αυτή την περίπτωση. Σχολιάζω αυτό που είδα. Είδα δύο clips από την εκπομπή της ΦΕΗ Στη σφαί, τη σφαί, δεν είναι. Τη ΦΕΙ ή τη σφαί. Τη σφαί. Τη σφαί. Είσαι σίγουρη. Εντάξει. Νομίζω. No, Επειδή After... this... είναι ξένο όνομα, ρε παιδί μου. Κλείνονται τα ξένα ονόματα. Τέλο πάντων. Είχα κάνει και ένα podcast για το ίδιο ψυχαναγκασμό. Εδώ φαίνεται το συντή μου ξεκάθαρα. Λοιπόν, είχα δει δύο κλειπ στα οποία μιλούσαν οι εχθροί τη Άντζελα. Όχι η ίδια η Άντζελα. Και συμπάθησα την Άντζελα. Αγάπησα την Άντζελα. Καταλαβέ. <laughs> Κατάλαβε. Δηλαδή, δεν είδα καταλάβες. την Άντζελα να μιλάει, είδα του εχθρού τη να μιλάνε Και σε κάποιε περιπτώσει μπορεί να του εχθρίσουν τα ίδια σου τα παιδιά. Είχαμε κάνει και το podcast για το τοξικά ενήλικα παιδιά, τα αγκαλιάζει, τα σφάζει. Ναι, ρε, παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά ε, αυτό ο, ο, ο δικαιωματισμό των παιδιών ω προ το γονέα, είτε τα παιδιά είναι ανήλικα είτε είναι ενήλικα, είναι φοβερό. Ξέρεις... Και αυτό ο δικαιωματισμό ε, τείνει να φυσιολογικοποιηθεί ε, ναι. μέσα από την ναι. επικαιρότητα. Ναι, γιατί σου λέει είναι τα παιδιά σου, πρέπει να τα ακού. Είναι, ξέρω εγώ, πόσο είναι η γυναίκα 60 πρέπει να ακούει τα παιδιά τη. Δηλαδή δεν, δεν γλιτώνει ποτέ. Ή θα ακού του γονεί σου, ή θα ακού τα παιδιά σου. Δεν είσαι ελεύθερο ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη. Σε αυτή τη. αγία ελληνική οικογένεια πρέπει πάντα να είσαι ελεγχόμενος. Και είναι απέναντι σου ένα μέτωπο και λένε εμεί ελέγχουμε. Εμεί σου λέμε πώ θα ζήσει τη ζωή σου. Μα προσβάλλει. Α προσβάλλει να μην μα έχει εμά διαχειριστέ το χρήμα του σου. Ρε παιδί μου. Ποιο το λέει αυτό το πράγμα, ότι το έχω ακούσει από πολλού ανθρώπου που ρε παιδί μου μεγάλωσαν σε οικογένειε που δεν υπήρχαν περιουσίε να διαμοιραστούν. Δεν... Και λένε εμεί ήμασταν οι καλύτεροι γιατί δεν είχαμε χρήματα να διαχειριστούμε. Οπότε δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Σώμα, ναι. Σου είπα το κουτσομπολιό Τώρα έκανα κακά Είχε, εντάξει, Κοινωνική επικαιρότητα εντάξει, είναι. Τις ιδέες σχολίασα σχολία, Το κομμάτι αυτό Αλήθεια ρε Το κομμάτι αυτό ότι ε, Συμβαίνει όντως να Τα παιδιά Να θεωρούν τους γονείς τους ανίκανους να διαχειριστούν τη δική τους ζωή Τη δική τους δημοσιότητα Τα δικά τους χρήματα Και πρέπει να τους ελέγξουν mm -hmm. Και έχουν και οι συμπαραστάτε, έχουν και οι πιθαμένου πυθίκου πρώην σύντροφου του γονέα. Ναι. Αυτό το αντιμετωπίζουν πολλέ γυναίκε μονογονεί, αλλά και άντρε μονογονεί. Γιατί είναι η κουλτούρα τη ελληνική οικογένεια και τη ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να είναι ζευγάρι γονεί. Οπότε όταν είναι κάποιος μονογονιός είτε επειδή έχει χωρίσει είτε επειδή έχει πεθάνει το ετερονιμισή τα παιδιά ελέγχουν αυτόν που έμεινε μόνος του και δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά. Θέλουμε, έχουμε δουλειά ακόμη, να σεβαστούμε και τα παιδιά, αλλά να σεβαστούμε και τους γονείς. Ξέρεις ότι έχουμε μεγάλο υπέρμαχος των δικαιωμάτων των παιδιών, αλλά τελευταίω είμαι και μεγάλο υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γονέων. Αυτά. Πρέπει να παίρνουν όρια στις σχέσεις όποια και αν είναι αυτή. Δεν έχεις όρεξη για στιγμή, είναι που το δόντι σου. Πονώ το δόντι μου, ναι. Έμας το πρόβλημα σου. <χαι> Ορίμασες <χαι> επιτέλους και βγάλεις φρονιμήτη. Έχει από τα 18 που έχω βγάλει φροντιμίτη. Και πονάει μωρό μου. Πονάει πάρα πολύ μεγάλη η ενηλικίωση. Η ενηλικίωση πονάει. Πολύ. Εσύ, εγώ πότε είχα βγάλει τους φροντιμίδε μου το 13. Τους είχα βγάλει πριν από σένα. Ενώ ηλικιακά. Έβγαλα δύο, μείναν δύο. Εγώ είχα βγάλει τέσσερις σε μια επίσκεψη. Εντάξει, Εντάξει. Δεν, δεν αντέχω. Εγώ η ανοχή μου στον πόνο είναι πολύ χαμηλή. Αγάπη μπορώ. καλύτερα. Το, καλύτερα. Μόνο. το σωματικό. Το ψυχικό του μπορείς. Αναγκαστικά και εμείς. Δεν υπάρχει παυσίπονο για το ψυχικό πόνο. Το να αντέχεις και το διαχειρίζεσαι Δεν υπάρχει παυσίπονο για το ψυχικό πόνο. Δεν υπάρχουν mm. παυσίπονες διαδικασίε όπως η ψυχοθεραπεία. Η, ε, η μακροπρόθεσμα. πνευματικότητα. Ναι. Μακροπρόθεσμα, ναι. ναι. Δεν είναι πανατόλ να το πάρεις και να σου περάσει. Mm. Θέλει χρόνο. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σου κάνω αστεία σήμερα, τέλο πάντων, δεν σηκώνει, κλείωσε τώρα να κάνω κάτι σοβαρό. Εντάξει. <laughs> Αφού είναι σηκώνει αστεία, εγώ είπα σου κοτσά μου, κουτσουμολιούν τίποτε σου. Αντεγιά.